Καλωσορίζω στο πλαίσιο της εκπομπής τον κύριο Βασίλη Λουλάκη. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα κύριε Λουλικεράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τι ευχαριστείτε τώρα? Πολύ ευτυχισμένοι και πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή την εκδήλωση. Ναι, μας έχετε έτσι ανάψει και εμάς το ενδιαφέρον και την περιέργεια, γιατί όταν λέτε ότι ξέρετε θέλετε να μπείτε και στο βιβλίο Guinness, ότι εδώ θα χειριστείτε ένα τόνο αλεύρι, ένα τόνο μυζήθρα, 400 κιλά ζάχαρη, 230 λίτρα αυγού, τα πράγματα αλλάζουν, έτσι δεν είναι? Φυσικά, μεταξύ άλλων προϊόντων, γιατί η συνταγή θα είναι παραδοσιακή, δηλαδή μέχρι και βανίλια υπάρχει. Και αυτά που αναφέρατε είναι μεταξύ της συνολικής συνταγής. Δηλαδή θα είναι ένα κριτικό καλυτσούνι όπως το φτιάχνουν η γιαγιά μας, η σύζυγός μου. Είναι η παραδοσιακή συνταγή. Το ρεκόρ Guinness θα αποτελείται βασικά το μεγαλύτερο μοσαϊκό στον κόσμο, γι' αυτό λέμε για συναρμολόγηση καλυτσουνιών. Ναι. Είχαμε αυτή την ιδέα να κάνουμε αυτό το ρεκόρ, να σχηματίσουμε το χάρτη της Κρήτης, ο οποίος για να καταλάβετε θα είναι 40 μέτρα μήκος και 18 περίπου μέτρα βάθος. Α, γι' αυτό διαλέξατε το συγκεκριμένο χώρο εσείς κατά στο λιμάνι. Γιατί είναι πολλά τα τετραγωνικά που πρέπει να καλύψουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα εγχείρημα πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, γλυκό εγχείρημα για το Σάββατο 14 του μήνα. Πώς το σκεφτήκατε, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα? Αφορά τους σπουδαστές που είναι στο συγκεκριμένο το τμήμα, ας πούμε, ζαχαροπλαστικής? Είναι προϊόν βασικά ομαδικής σκέψης, να το πω έτσι, think tank, με τα κεντρικά μας, με το τμήμα marketing μας κτλ. Έχει γίνει κάτι ανάλογο στη Θεσσαλονίκη, ένα άλλο ρεκόρ Guinness που πάλι το ΙΑΚΑΚΜΗ πριν από κάποια χρόνια κατερρύψε, κέρδισε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Και η σκέψη ήταν τι θα κάνουμε στο Ηράκλειο Κρήτης για να προβάλλουμε πάνω απ' όλα την πόλη μας και το νησί μας και σαν τουριστικό προϊόν. Πώς μπορούμε να προβάλλουμε εικόνες για το νησί μας. Και έτσι ήρθε αυτή η ιδέα, το χάρτη του νησού με τα καλυτσούνια και το ρεκόρ του μεγαλύτερου μοσαϊκού στον κόσμο. Και να φανταστώ ότι αν εκείνη την ημέρα, δηλαδή το Σάββατο, υπάρχουν και κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι του Ηρακλείου, ότι πραγματικά θα είναι πόλος έλξης, έτσι? Φυσικά, φυσικά, δεν το συζητάμε και ελπίζουμε εκτός του συμπολίτες μας να έρθουν και όσοι πιο πολύ φιλοξενούμενοι στον τόπο μας. Εμείς δεν μας αρέσει και στα ξενοδοχειακά μας επαγγέλματα να τους αποκαλούμε τουρίστες. Είναι φιλοξενούμενοι στον τόπο μας. Ελπίζουμε στη συμμετοχή τους για να δουν από κοντά κάτι παραδοσιακό, να το πω έτσι. Αρώμα κριτικής παράδοσης. Εγώ είπα πριν από λίγο και νομίζω ότι εκεί πρέπει να το επικεντρώσουμε και να σταθούμε και λίγο παραπάνω, κύριε Λουλάκη, στο γεγονός ότι δεν είναι προϊόντα τα οποία θα μπουν σε ντουλάπια, σε ψυγεία, αλλά είναι προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν και με τον φιλανθρωπικό σας, το δικό σας το σκοπό, τη συνείδηση, την τακτική, διότι θα δοθούν και στους ανθρώπους που θα είναι εκεί, αλλά κυρίως σε κοινοφελή ιδρύματα. Φυσικά και στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής μας ευθύνης που κάνουμε αρκετές δράσεις, γι' αυτό το λόγο γίνεται και η παραδοσιακή συνταγή, δηλαδή μπαίνει, όπως είπατε πολύ σωστά, ένας τόνος, βασικά είναι ένας τόνος 100 κιλά, να φανταστείτε, μυζήτρα. Δεν βάζουμε κάποιο απλό λευκό τυρί απλά για να φανεί ότι είναι ένα καλυτσούνι. Θα είναι. Και ήταν και αυτός ο στόχος μας, να κάνουμε τη συνταγή όπως πρέπει. Και εκτός τον κόσμο που θα παρευρεθεί στην εκδήλωση που θα κεραστεί, ο βασικός στόχος είναι, και καλούμε και μέσα την εκπομπή σας, το τοπικό κοινοφελό ίδρυμα, που έχουμε κάνει εννοείται και εμείς επαφές μας με διάφορα ιδρύματα της πόλης και τράπεζες τροφίμων κτλ. Να γευστούν κάποιοι συμπολίτες μας που δεν έχουν πλέον έτσι κάποια δυνατότητα και απευθύνονται σε φορείς της πόλης μας. Ζητώντας βοήθεια. Ακριβώς. Επειδή δεν μπορεί να έχουν τα καθημερινά τους, θέλετε να πείτε, πάνω στο δικό τους το τραπέζι. Είναι παράλληλα και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, διότι από τη στιγμή που πάτε σε παραδοσιακή συνταγή, κύριε Λούλα, και νομίζω ότι είναι και η αγορά των προϊόντων, και είναι πολύ μεγάλες οι ποσότητες αυτές, από την τοπική αγορά, έτσι δεν είναι? Είναι και η αγορά κάποιων προϊόντων. Φυσικά έχουμε και αρρωγούς χορηγούς, κάποιες εταιρείες όπως η Μήλη Κρήτης που συμμετέχουν στο εγχείρημα
για το αλεύρι, η Αφή Καλογεράκη για την χορηγία της Μυζήτρας, ο Παρλαμάς για ζαχαροπλαστικά είδη, η Αφή Χιωτάκη είναι που όλοι μας βοηθήσανε στο ψήσιμο, τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης έχουν συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια. Και εννοείται με την πολύτιμη υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου, του Οργανισμού Ελιμένους Ηρακλείου που μας παραχώρησε το χώρο και της ΔΕΠΑΝΑΛ που επίσης μας βοηθάει σε αυτό το εγχείρημα. Όλοι μαζί μπορούμε και το κάνουμε. 32.000 λοιπόν καλυτσούνια. Ακριβώς. Σε ένα χώρο στην Προβλήτα του Μικρού Κούλε με διαστάσεις 40x18, έτσι. Περίπου. Περίπου όπως θυμάμαι. Και με πόσους σπουδαστές αυτό το εγχείρημα? Οι σπουδαστές μας θα είναι περίπου 350-400 που θα βοηθήσουν στη συναρμολόγηση, να το πούμε έτσι, του χάρτη του νησιού, από τις σχολές γαστρονομίας μας, από άλλες ειδικότητες που έχουμε εδώ στο ΙΕΚ, 40 ειδικότητες έχουμε περίπου, και όλοι μαζί και στα πλαίσια του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευθύνης θα συνδράμουν έτσι ώστε να σχηματίσουμε και το χάρτη και να περάσει γενικά καλά ο κόσμος. Θα υπάρχουν κεράσματα, θα υπάρχει μουσική, θα υπάρχουν χορευτικά συγκροτήματα παραδοσιακά. Άπτονο κέφι. Τι ώρα ξεκινάει αυτό το εγχείρημα? 11 η ώρα. Προσκαλούμε, εμείς θα είμαστε πολύ νωρίτερα βέβαια για την προετοιμασία. 11 η ώρα καλούμε το κοινό, τους επισκέπτες, να αρχίσουν να παρακολουθούν. Ωραία. Και εγώ εύχομαι από τη δική μου την πλευρά επίσης, αν δεν το έχουν κάνει, τους το λέω τώρα και τους το υπενθυμίζω, τόσο από την πλευρά του Δήμου όσο και από την πλευρά του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, να έχουν βρει εκείνο τον τρόπο όπου θα μπορούν και εκείνοι οι οποίοι θα μετακινηθούν προς το λιμάνι του Ηρακλείου και δεν έχουν τη δυνατότητα με μέσα μεταφοράς, αλλά έχουν το δικό τους αυτοκίνητο, να έχουν τη δυνατότητα να παρκάρουν κάπου, έτσι ώστε να μπορέσουν να έρθουν να δουν από κοντά αυτό το εγχείρημα, γιατί μιλάμε πραγματικά για μια μεγάλη προσπάθεια με σκοπό να μπείτε στο βιβλίο Guinness. Αυτό τα λέει όλα, έτσι δεν είναι? Είναι μια μεγάλη γιορτή, δεν μπαίνουμε εμείς σαν η ακακμή. Το Ηράκλειο θα μπει στο βιβλίο Guinness. Ακόμα καλύτερα τα πράγματα και ακόμα πιο σοβαρά, έτσι όπως το είπα. Ότι θα είναι πρέπει... μια μεγάλη γιορτή της πόλης βασικά, εμείς έτσι το βλέπουμε. Που εσείς απλά πρωτοστατείτε, θέλετε να πείτε, αλλά με γλυκό τρόπο. Με γλυκό τρόπο πάρα πολλά, φυσικά. Έτσι, και γευστικό τρόπο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ραντεβού λοιπόν το Σάββατο το πρωί στις 11. Και ελπίζουμε, δηλαδή, στο τέλος της εκδήλωσης να μοιραστούν όλα στα τοπικά κοινοφελή ιδρύματα, έτσι ώστε να γλυκαθεί λίγο ο κόσμος μέσα από αυτό το εγχείρημα. Έτσι, να γλυκαθεί μέσα στα πολλά δύσκολα τα οποία έχει ο καθένας από εμάς στην καθημερινότητά του. Να ρωτήσω το τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσω. Εάν υπάρχει αυτή την ώρα κάποιος σύλλογος, εάν υπάρχει κάποιος φορέας, εάν υπάρχει κάποιο ίδρυμα το οποίο δεν έχει αυτή την ώρα ενημερωθεί και θέλει να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, έτσι ώστε να ενταχθεί μέσα σε αυτή την προσπάθεια, να μπορέσει σε δικούς του φιλοξενούμενους ανθρώπους, σε ανθρώπους που στηρίζει, να δώσει μία γεύση παραπάνω, κάτι τις από όλα αυτά τα οποία εσείς θα προσφέρετε το Σάββατο, πού μπορεί να σας βρει, ρωτάνε? Φυσικά μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο στο 2810-300-900 ή πολύ απλά μπορεί να έρθουν με αυτοκίνητο στο τέλος της εκδήλωσης. Υπολογίζουμε 1:30-2 το πολύ να έχει τελειώσει η εκδήλωση, δηλαδή να έχει τοποθετηθεί και το τελευταίο καλυτσούνι, έτσι ώστε επίσημα να έχουμε τον Guinness. Είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν με αυτοκίνητο να πάρουν όσες κούτες καλυτσούνια θα χρειαστούν για τις ανάγκες των οικογενειών που στηρίζουν. Μάλιστα. Κύριε Λουλάκη, σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, όλα να πάνε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή σας μέρα.